τον προβληματισμό του για τον παίχτη του Ολυμπιακού που θα λείπει τα δύο ερχόμενα παιχνίδια. Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον Βαζέχα να κλέβει την μπάλα, τον Βαζέχα που γυρίζει και πίσω να μαρκάρει. Κοιτάξτε εδώ πέφτουν δύο παίχτες πάνω του, τους κόρες στο πρωτάθλημα για τους πρωτοπόρους. Χριστό Βαζέχα, ένας πάρα πολύ επικίνδυνος κυνηγός. Μάρκος στέκεται, κρατάει την ισορροπία του, ανατρέπεται. Το τείχος των παιχτών του Παναθηναϊκού, το σούτ του Ολυμπιακού, συγγνώμη, το σούτ του Αποστολάκη πάνω στο τείχος. Προσπάθεια τώρα με τον Βαζέχα στην περιοχή που θέλει να ξεφύγει. Το δυνατό σου του Βαζέχα κάνει ο Τεχούροβλου και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο Τεχούροβλου έχασε την μπάλα μετά την αρχική του επέμβαση και πετάχτηκε ο Καπουράνης εξ επαφής για να νικήσει πλέον τον ανήμπορο να αντιδράσει τον κύπερ του Ολυμπιακού. Εκεί που βρέθηκε βέβαια ο Γιώργος Καπουράνης. Με την ιδιότητα βέβαια του αρχηγού, αυτός δικαιούται να πάει να πει κάτι στο διαιτητή, ειδικά όταν διαμαρτυρίες είναι κόσμιες. Παθατουρίδης διώχνει. Ο Ίδιξ που κέρδισε τη μονομαχία του Κολτσιδάκη, ο Καραπιάλης χάσει για τον Πασαλή, μόνο στο Χατζίδης, άνοιγμα του Πασαλή. Δεν είναι ο Χατζίδης στην περιοχή. Πολύ καλή ευκαιρία, η σέντρα σου και η σοφάριση για τον Ολυμπιακό τον άλλο. Για τον Χατζίδη. Ο Μινάς Χατζίδης μπήκε σε την πορεία της φάσης ο Αλεξανδρής που την τελευταία στιγμή και ενώ ο Βάνσης δεν κατάφερε να διώξει. Έβαλε το πόδι του, έκανε την κόντρα και είναι αυτός κερδισμένος και ίσως. Κάρτα από το 12ο λεπτό. Την ώρα που ακούγατε τον Δημήτρη Μόρα είδατε και πάλι την προσπάθεια του Καλιτσάκη που ενώ του πέρασε την μπάλα ο Αλεξανδρής με χέρια και με πόδια τον μάρκαρα κανονικά ρίχνοντάς τον στον έδαφος. Για να δούμε εδώ τον 21ο του αγώνα. Το σκόρ είναι 1-1 πάντα στο Φαλερικό στάδιο. Ζωντανή μετάδοση του Φίλνετ για τους φίλους τηλεθεατές του σταθμού μας. Του μεγάλου αγώνα ρεβάνς στη φάση των 8 στην προημιτελική φάση του κυπέλλου. Να δούμε την προσπάθεια του Ίδης και αυτογκολ. Αυτό γκολ που δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι την εκπληκτική ενέργεια του Ήλια Ίδης. Ο Καλιτσάκης θέλει άθελα του βέβαια την μπάλα στα δίχτυα του Βάση. Ο Καλιτσάκης απαρηγόρητος. Ο Πασαλής που σίγουρα έδωσε μια πιθανική λύση στον Τάις Λίμπερς. Ένα πρόβλημα που από ό,τι φαίνεται δεν κατάφερε να λύσει ο Ρότσα που επεσήμανε ο Νίκος Αργάνης από το πρώτο μέρος. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό περίμεναν πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού στον. Τελευταία φάση που υποδείχθηκε ο Αλεξανδρής. Για να δούμε όμως τον Τόνι που πλασάρει το 2-2. Πρέπει οι παίκτες του Ολυμπιακού να διαμαρτυρηθούν στον επόπτη για offside. Τον επόπτη φεύγει. Ο Τόνις είναι αυτός που έχει σοπαρίσει. Ο διαιτητής πηγαίνει να ζητήσει να απομακρυνθούν από κόντρα και σε την έξοδο. Δεν είχε και άλλα περιθώρια εκεί. Το 21ο λεπτό λοιπόν ο Τόνις είναι αυτός που σοπαρίσει και δίνει νέα αγωνία στο παιχνίδι. Καθώς πλέον ο Παναθηναϊκός τα 5 λεπτά τώρα ακριβώς πριν το τέλος του αγώνα. Το 25ο. Η κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Δόνι για διαμαρτυρία. Θα παρατήρησε ότι μια φορά έμεινε ο Μπορέλης μόνος του, αμαρκάριστος, και έκανε μπαλιά για μπαλιά. Αμέσως δημιούργησε κίνδυνο. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης που θέλει να βγει από τα αριστερά να σεντράρει. Μπάλα πάνω στο πόδι του Παχατουρίδη, το πλάι για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Που όπως είπε πιο πριν και ο Νίκος Αργάνης, θα παίζει όλα για όλα. Εδώ βλέπετε τις κίτρινες κάρτες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμή στους παίκτες των δύο ομάδων. 4 παίκτες του Ολυμπιακού και 3 του Παναθηναϊκού έχουν δει την κίτρινη κάρτα του Βασίλη Νικάκη. Βαζέχα, απομακρύνεται ο Λουκίδης με προβολή. Κερδίζει την μπάλα από τον Λάκης που τη βγάζει για τον Κολυτσιδάκη. Έχει προωθηθεί τώρα όπως βλέπετε και αυτός από την αριστερή πλευρά. Έχει μείνει ο Καλιτζάκης πίσω και κοντά του μόνο από τον Λάκης. Ο Λαγωνικάκης, ο Μπορέλη. Ο Γεωργιάδης. Ψάχνει χώρο για το σούτ, έχει δυνατά πόδια ο Γεωργιάδης. Τον ακολουθεί ο Χατζίδης και τον εμποδίζει να βρει τον ελεύθερο χώρο. Μάρκος που κλείνεται από τον Καλατζή. Μάρκος θέλει να σεντράρει. Συρθή χαμηλή παλιά ελέγχεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και συγκεκριμένα από τον Ίβιτς. Την έδιωξε, κανείς εκεί δεν ήταν για να δεχτεί την παλιά. Ο Αλεξανδρής ήταν για αυτός πάρα πολλά μέτρα πίσω. Βγαίνει και πάλι μπροστά τώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Μεταβίβος του Γεωργιάδη. Και έχουμε πένα. Ναι. Η εκτέλεση από τον Βαζέχα και γίνεται το 2-3. Συγγνώμη που σε διακόπτω βέβαια Τόδωρε, αλλά το 2-3 λοιπόν με το πέναλτι του Χριστό Βαζέχα που τρέχει με τους συμπαίκτες του προς το χώρο που βρίσκονται οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς από ό,τι μπορώ να δω από εδώ πέφτουν και πολλά αντικείμενα. Κάλεσε, πήγε προς τον επόπτη, έντονες διαμαρτυρίες και φωνές για την άλλη αυτό πέρασε ο κ. Νικάκης. Μάλιστα, πολύ έντονο το κλίμα, όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι όρθιος, όλοι βέβαια του Παναθηναϊκού έχουν καθίσει μέσα στον πάγκο.
Ο Ίβιτς είναι στη μεγάλη περιοχή και δίνει πέναλτι ο Νικάκης. Πέναλτι δεύτερο αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρωθεί τα 90 λεπτά. Αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλη, για να δούμε εδώ. Τον Ίβιτς το πάρει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή, είναι κοντά το Καλιτζάκης. Ο Ίβιτς, ο Καλιτζάκης δεν φαίνεται να κάνει τίποτα την κανονικό. Πέφτει στο έδαφος, για να το ξαναδούμε. Έβαλε και τα χέρια του στο στοπάρισμα ο Σόρτος. Εδώ, τον σπρώχνει με το δεξί του χέρι ο Καλιτζάκης. Να δούμε βέβαια την κατάληξη που θα έχει το χτύπημα πέναλτι που αναλαμβάνει ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής απέναντι από τον Βάντσικ. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Βάντσικ. Μπλοκάρει ο Βάντσικ. Απίστευτη εξέλιξη. Απίστευτη εξέλιξη. Τραβάν τα μαλλιά τους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Απαρηγόρητος ο Αλεξανδρής. Το τελευταίο στήριγμα.